Και πάμε τώρα στον κύριο Χατζη Θεοδωσίου, όπως σας είπαμε, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τον οποίο μαθαίνουμε ότι τον βγάλαμε μέσα από μια σύσκεψη που είναι σε εξέλιξη. Καλησπέρα σας, πρόεδρε. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Βγαίνει κάτι από αυτή τη σύσκεψη, αφορά κάτι από αυτά που λέμε, να μας τα πείτε? Ναι, βέβαια. Πρέπει να σας πω ότι και αυτό είναι αλήθεια, ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Γεωργιάδης, ανέφερε όλα αυτά που άκουσα στο ρεπορτάζ από την εξαιρετική την κυρία Ραλού Χριστίδου, που το ρεπορτάζ ήταν εξαιρετικό. Συγγνώμη, Αλεξοπούλου, σας ζητώ συγγνώμη. Ότι είναι έτσι, περιμένουμε η απόφαση της Επιτροπής να είναι το άνοιγμα των επιχειρήσεων και η διστροφή. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να πούμε ότι πέρα το περιμένουμε. Η άποψή μου είναι ότι θα προχωρήσουμε τη Δευτέρα στο άνοιγμα των επιχειρήσεων. Mm-hmm. Θα έλεγα ότι το μόνο σημείο διαφωνίας είναι. Πάμε να δούμε, γιατί έχετε καλύτερη, πρόεδρε, ενημέρωση και έχετε κάνει και συγκεκριμένες προτάσεις πώς θα γινόταν αν γίνει αυτό. Με ποιον αυτό τρόπο, δηλαδή θα αφορά όλα τα καταστήματα του λιανεμπορίου, θα πάμε σε αυτό το click in shop? Για πείτε μας. Η διαφωνία μας, μπορώ να πω, είναι ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που και ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι τουλάχιστον τα καταστήματα ρουχισμού, τα καταστήματα παπουτσιών και τα κοσματοπολία υπόδεισης θα ανοίξουν με click and shop. Δεν σας κρύβω ότι εμείς θέλουμε οριζόντια όλες οι επιχειρήσεις να ανοίξουν με click and shop, παράδοση εντός, απαίρνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, γιατί αυτό ζητάει το λιανεμπόριο. Πρέπει να πω, το click away λειτουργήσε κυρίως για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και όχι για το λιανεμπόριο. Ελπίζω, όπως υιοθετήθηκε αυτή η πρόταση, έστω το βαθμό να υιοθετηθεί αυτή η πρόταση, γιατί ουσιαστικά, ξέρετε, εμείς λέμε ακόμη σε επιδημιολόγους, ο κίνδυνος ενός πελάτη που μπαίνει με όλα τα μέτρα σε προκαθορισμένο ραντεβού σε μια επιχείρηση είναι πολύ μικρός σε σχέση με αυτό που συμβαίνει, και το λέω καλοπροαίρετα, με αυτό που συμβαίνει σήμερα στις πλατείες, που συμβαίνει στις θάλασσες όταν έχουμε καλό καιρό, στα σχολεία, επιτρέψτε μου, στα σούπερ μάρκετ. Ακριβώς. Άρα θεωρούμε, τον κόσμο και τη δουλειά του. Γιατί θεωρούμε, πρέπει να σας πω, ότι αν γλιτώσουμε από την πανδημία, και πρέπει να γλιτώσουμε να τελειώσουμε, εάν δεν υπάρξουν ισορροπίες, αν σήμερα μία στις τέσσερις επιχειρήσεις έχει δηλώσει ότι δεν θα ξανανοίξει, αν δεν πάρθουν μέτρα, τότε το ποσοστό θα μεγαλώσει και αυτό σημαίνει όχι μόνο επιχειρήσεις κλειστές, αλλά σημαίνει και χιλιάδες ανέργους. Ήδη θυμίζω ότι στο για κέντρο της Αθήνας έχει πάνω από 100 μαγαζιά κλειστά. Λοιπόν, για να τα ακούσουμε, πρόεδρε, γιατί αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Η αποτίμηση που κάνετε, τα έχουμε ξαναπεί στην πρώτη φάση, στη δεύτερη που είμαστε τώρα, πριν από λίγο καιρό. Αυτό λοιπόν το αποτύπωμα που σας έχει αφήσει. Ακούγαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει πριν από λίγο το μεσημέρι ότι το ενός μηνός lockdown είναι 3 δις, έτσι, στην οικονομία. Στο κομμάτι το δικό σας, για πείτε μας. Κοιτάξτε, εγώ αυτό που θα σας πω είναι, το 2020 με τα 2 lockdown και με τον τρόπο που λειτουργήσε η αγορά είχαμε 50% μείωση του τζίρου. Και μιλάω σαν μέσο όρο της αγοράς, γιατί αν πάμε σε ειδικές κατηγορίες, δηλαδή στην εστίαση, στον τουρισμό, φτάσαμε στο 80%. Φέτος, από το εξάμεινο δεν θα λειτουργήσει κανονικά. Για να γίνει αντιληπτό, στις μέρες των εκτόσεων γίνεται τζίρο, έγινε πέρυσι, 5 δις. Και τώρα θα είμαστε ευχαριστημένοι αν ισχύσει το 1/3, αν πιάσουμε το 1/3 του τζίρου. Όλα αυτά νομίζω δεν χρειάζονται ιδιαίτερη εκπαίδευση, δεν καταλάβει κανείς. Όταν υπάρχουν οι τζίροι, αυτοί οι επιχειρήσεις δεν τα καταφέρουν αύριο το πρωί να λειτουργήσουν, όταν ολοκληρωθεί, όταν τελειώσουμε την πανδημία, και θα είναι δύσκολο να κρατήσουν και την επιχείρηση και τον κόσμο. Για πόσο εκτιμώ ότι η κυβέρνηση θα πάρει και άλλα. Πρόεδρε, και από αυτές τώρα τις επιχειρήσεις, σε τι ποσοστό μιλάμε ότι βλέπετε ότι δεν θα καταφέρουν να αντέξουν αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση? Αν μου επιτρέπετε, χωρίς να το πιστεύω, κάναμε μια έρευνα με την Opinion Poll που έδειξε ότι μία στις τέσσερις επιχειρήσεις δηλώσει δεν θα ξανανοίξει, και τα ποσοστά αυτά, όταν πάμε στην εστίαση, φτάνει στο 42% που δηλώνει δεν θα ξανανοίξει, το 33% των καταστημάτων λιανικής και περίπου το 25% των καταστημάτων που έχουν σχέση κυρίως με επιχειρήσεις λογιστικά κλπ. Δηλαδή υπηρεσιών. Αυτό δηλώνει και στον αέρα, η τάση της αγοράς. Πόσοι εργαζόμενοι, αν έχουμε ένα τέτοιο εφιαλτικό σενάριο? Υπολογίζουμε κοντά στις 400.000 με 500.000. Πρέπει να σας πω ότι ένα μεγάλο μέρος των εργαζομένων, και πρέπει να το πούμε σήμερα, υπάρχει λόγω των μέτρων, με την αναστολή που μπορεί να παίρνει ένα ποσό 534 ευρώ. Όταν φύγουν τα μέτρα αναστολής θα φανεί και το μέγεθος της ανεργίας. Ευελπιστώ ότι θα υπάρξουν εκείνες οι δυνάμεις και με το πρόγραμμα των 70 δις που έρχεται, δηλαδή η κυβέρνηση ανακοινώσει 7 δις, από αυτά θα δοθούν γρήγορα στην οικονομία, στις επιχειρήσεις, έτσι ώστε να κρατηθούν επιχειρήσεις, και ελπίζουμε το καλοκαίρι και μετά που θα φύγει η πανδημία να μπορέσει να λειτουργήσει η αγορά για να καταφέρει να έχει τα έσοδα που χρειάζεται να κρατήσει και την επιχείρηση στο προσωπικό. Φανταστείτε ότι τώρα στις εκτόσεις, και νομίζω ότι πρέπει να το πω, δεν διακυβεύεται μόνο το ποιο τζίρο θα κάνει. Ξέρετε, αν δεν πουλήσουν τα προϊόντα τους, τα προϊόντα αυτά μετά τα πετάνε. Η αξία τους θα είναι πάρα πολύ μικρή, γιατί τα προϊόντα αυτά θα πουληθούν τώρα.
δεν μπορούν να απολυθούν του χρόνου. Και υπάρχουν και κλάδοι που δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν εμπορεύματα επιχειρήσεις για να μπουν. Έχετε δίκιο. Το ρήγμα είναι πιο βαθύ στην εστίαση, γιατί δώσαμε και σωστά κάτι ποσοστά. Εκεί κινδυνεύουν οι μισές επιχειρήσεις να πάνε σε λουκέτο και μιλάμε για έναν κόσμο σε όλο αυτό το δίκτυο εργαζομένων που φτάνει το 1 εκατομμύριο. Σωστά. Έμεσα 1 εκατομμύριο, άμεσα 400.000 οι εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους και συνολικά με τους κλάδους που είναι γύρω από την εστίαση, πολύ σωστά το λέτε, είναι 1 εκατομμύριο. Πρέπει να πω όμως, και οφείλουμε να λέμε τις θετικές, στη συζήτηση που είχαμε πριν με τον Υπουργό, περιμένουμε ένα πρόγραμμα ειδικό για την εστία, το οποίο θα μιλήσει για φοροελαφρύνσεις επιχειρήσεις αυτές, αλλά και μέτρα στήριξη των εργαζομένων με το μη μισθολογικό κόστος να αν πληρωθεί από την πολιτεία, έτσι ώστε μέρος από αυτές, γιατί όλο δεν σώνονται και πρέπει να είμαστε έντιμοι σε αυτό. Δηλαδή, δεν πιστεύουμε ότι το 40% θα φέρει να ανοίξει, το υπόλοιπο να ανοίξει. Και τα δείγματα τα έχουμε δει ήδη. Σας θυμίζω ότι η εστίαση δεν λειτουργεί και δεν βλέπουμε στο επόμενο 1,5 μήνα να καταφέρει να ανοίξει. Δεν το βλέπω με βάση τα επιδημιολογικά φαινόμενα που έχουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, να πάνε σε πρώτη φάση καλύτερα και να πιάσουμε και το καλά. Μακάρι. Να είστε καλά, Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ.